Καλαράς, Μακαρατζής, Φλεβάρης Βασίλης, Σελής, Φλεβάρης Χρήστος, Παπαϊωάννου, Χατζησοφρονίου, Μπέλμπα, Τσουρδίνης, Ταραντίνης, Θεοδοσιάδης. Bravo!
Μια μεγάλη νίκη εδώ στο τωρό για την ομάδα σας. Τα σχόλια θα θέλαμε. Σίγουρα μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Ξέρουμε ότι κάθε βαθμός σε αυτό το μήνυμα πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ πολύτιμος και εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε αποφασίσει να αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, το έχουμε ξαναπεί. Προσπαθούμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και στο τέλος να μπορέσουμε να κάνουμε ένα σύνολο για να δούμε αν αυτό είναι αρκετό για να βρεθεί η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σήμερα καταφέραμε και κερδίσαμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκμεταλλευτήκαμε τον παράγοντα έδρα. Νομίζω ότι μείναμε πάρα πολύ συνεπείς στο πλάνο. Είχαμε υπομονή, δεν είχαμε το μυαλό μας στο γήπεδο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι που ήταν δυνατό, το ξέραμε από την αρχή, όλες οι ομάδες είναι εξαιρετικές σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα. Σήμερα εκμεταλλευτήκαμε τις φάσεις που μας δόθηκαν, ήμασταν και λίγο πιο επιθετικοί. Και καταφέραμε και κερδίσαμε κάτι το οποίο νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Η επόμενη αγωνιστική, τι έχουμε? Την Τετάρτη τώρα δεν θα αγωνιστούμε. Έχουμε το παιχνίδι με την ομάδα της Ποταμιάς, η οποία έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα. Και την Κυριακή θα πάμε στο Λουτράκι. Μια ομάδα που και αυτή είναι κοντά στη βαθμολογία μαζί μας. Και σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Έχουμε όλη τη βδομάδα και να δούμε τον αντίπαλο και να προετοιμαστούμε κατάλληλα για να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Νομίζω ότι η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση. Παρουσιαζόμαστε κάθε φορά και όλο πιο έτοιμοι. Έχουμε πάρει και αρκετή αυτοπεποίθηση από τα συνεχόμενα αποτελέσματα και νομίζω θα παρουσιαστούμε έτοιμοι την Κυριακή. Πέστε μας λίγο τώρα στα αποδυτήρια με τη μεγάλη νίκη. Οι παίχτες τι είπανε? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα υπάρχει ένας ενθουσιασμός και αυτό δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Όταν καταφέρνεις και πετυχαίνεις το στόχο σου, σίγουρα είσαι ευχαριστημένος. Αλλά προσπαθούμε να μείνουμε προσγειωμένοι. Είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια, έτσι κι αλλιώς έχουμε παιχνίδια ακόμα μπροστά μας. Ξέρουμε ότι τα πράγματα κυλούν μέχρι στιγμής καλά, αλλά προσπαθούμε να μείνουμε προσγειωμένοι και παιχνίδι με παιχνίδι να φτάσουμε στο στόχο όσο πιο γρήγορα γίνεται για μας. Πέστε μας πόσο για εσάς ο κόσμος που βρίσκεται δίπλα σας, τι σημαίνει για εσάς? Κοιτάξτε, ο κόσμος είναι απαραίτητος. Όχι μόνο σε αυτά τα παιχνίδια, για όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όλες οι ομάδες οι οποίες παίζουν με τον κόσμο στο πλευρό τους, ξέρουμε ότι είναι ο 12ος παίχτης. Είναι ένα έξτρα κίνητρο. Σίγουρα ο κόσμος βοηθάει, δίνει όθηση στον ποδοσφαιριστή, δίνει κίνητρο. Δηλαδή, ο κόσμος σήμερα με το ρυθμό που είχε και τον παλμό, μας βοήθησε πάρα πολύ σε σημεία του παιχνιδιού που ήμασταν κουρασμένοι, ήμασταν ίσως απογοητευμένοι από κάποιες προσπάθειες, λίγο εξαντλημένοι, να πάρουμε όθηση. Δηλαδή, υπήρχαν στιγμές που τρέξαμε, παλέψαμε, αγωνιστήκαμε περισσότερο με τη βοήθεια του κόσμου. Τον έχουμε ανάγκη. Σίγουρα ήταν πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια και έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα και είμαστε σίγουροι ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Να πούμε να έρθει και ο κόσμος στο Λουτράκι, να βοηθήσει. Εντάξει, αυτό θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο για την ομάδα να έχουμε παρουσία φιλάθλων στο Λουτράκι. Σίγουρα θα μας χαροποιήσει και πολύ ευχάριστα θα τους υποδεχτούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Σήμερα εδώ στο Τολό ήρθατε για να κάνετε έναν καλό αγώνα. Χάσατε. Τα συναισθήματα θα πες. Αρχικά να πω συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα για το παιχνίδι που κάναμε. Και εντάξει, το πρώτο ημίχρονο είχαμε την υπεροχή, κάναμε φάσεις, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Και στο δεύτερο ημίχρονο το πληρώσαμε αυτό.
και χάσαμε το μάτς έτσι με τα πέναλτι. Καταφέραμε να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Είδαμε μετά το πέναλτι, έπεσε λίγο ο ρυθμός της ομάδας. Γιατί? Με το που φάγαμε τον γκολ, πέσαμε λίγο όλοι ψυχολογικά. Ανέβηκαν και τα παιδιά πιο πολύ, πήραν πιο πολύ ψυχολογία. Και μετά στα καπάκια φάγαμε και το δεύτερο και τελείωσε μετά το. Για επόμενη αγωνιστική που είσαστε. Επόμενη αγωνιστική παίζουμε στο σπίτι μας. Ευελπιστούμε να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε από εκεί και πέρα. Ξεχνάμε το παιχνίδι εδώ και. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και στην ομάδα και υγεία. Αυτό.